Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί. Μετά τις ευρωεκλογές κλείνει σήμερα ένας κύκλος. Εγώ θα το χαρακτήριζα ότι είναι το ρέκβιεμ της κυβερνητικής σας πολιτικής εν ώψη των ραγδαίων κοινωνικών πολιτικών εξελίξεων που όλοι βλέπουμε ότι βρίσκονται επί θύρες. Σε αυτή την φάση γίνεστε δέκτες από ανέξοδες κολακίες, από συνενόχους μεγαλοπαράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα προσπαθείτε να πείσετε αυτούς και αλλήλους ότι αφήνετε πίσω στη χώρα ένα έργο, δηλαδή τη σωτηρία της χώρας, όπως τόσα χρόνια λέτε για το έργο σας. Είναι σαφές όμως από τα τελευταία νομοσχέδια αυτές τις εβδομάδες ότι για το μόνο το οποίο ενδιαφερθήκατε ήταν να συνομολογήσετε συμβόλαια για τη νέα μεταπολίτευση, για τη μεταμνημονιακή, όπως αν θέλετε, εποχή, έτσι όπως τις χαρακτηρίζετε, με τους μεγαλοεργολάβους, με τους μεγαλοκαναλάρχες και με τους μεγαλοτραπεζίτες. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος της εργόδους προσπάθειας μέσα στο καλοκαίρι με το πλήθος των νομοθετημάτων που φέρατε. Κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα κάνατε την πρώτη σας ομιλία ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ήταν μια ακαδημαϊκή ομιλία, αλλά κατά τη γνώμη μου άκρος πολιτική και φορτισμένη ιδεολογικά. Σε μερικές της πλευρές τα όρια, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, της ιδεολειψίας. Δεν αναμετρηθήκατε καθόλου, και δείτε την ομιλία σας ξανά, με πραγματικά μεγέθη και με συγκεκριμένες αιτιάσεις. Αναφέρθηκαν προηγούμενα συνάδελφοι για την ανεργία, για την ύφεση, για τις συντάξεις, για την φτώχεια, για όλα αυτά τα ποσοστά τα οποία 4 χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος πραγματικά δημιουργούν για τη χώρα μας μία αίσθηση επικείμενης ανθρωπιστικής καταστροφής και δεν μπήκατε στον κόπο ακόμα και σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το θέμα των ΣΔΙΤ που σας ανάφερε ο σύντροφος και συνάδελφος ο Γιώργος Σταθάκης. Να αναφερθείτε γιατί πηγαίνετε στις σχετικές διατάξεις τις κοινοτικές του 10, του 11 και όχι του 14. Δηλαδή, καλό είναι να λέει κανείς διάφορα πράγματα εν είδη προθέσεων και σεβαστές προθέσεις, πλην όμως δεν αναμετρηθήκατε, επαναλαμβάνω, με τίποτα που αναφέρεται στην πραγματική οικονομία, στους πραγματικούς δείκτες των κοινωνικών επιπτώσεων. Δεν απαντήσατε επίσης, αποδεχθεί κατάραγε τα ερωτήματα τα οποία έθεσε επίσης ο εισηγητής μας, ο κύριος Σταθάκης, για τη βιωσιμότητα των χρεών, του κρατικού χρέους και των ιδιωτικών χρεών, για τη βιωσιμότητα των ταμείων, για τη βιωσιμότητα των τραπεζών. Αυτή η αγωνία υπήρχε όλες αυτές τις ώρες μέσα στην αίθουσα. Αν για αυτά τα πράγματα σιωπείτε ή θεωρείτε πως θα έρθουν ως νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας ανάπτυξης η οποία θα προέλθει από το πρόγραμμά σας, είναι προφανές ότι βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία. Και τρίτον, δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό στο οποίο έχουν αναφερθεί συνάδελφοί σας και άλλοι, έγκυροι λιγότερο έγκυροι, διεθνών οργανισμών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι, στη λάθος συνταγή. Στη λάθος συνταγή. Ναι ή όχι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να ομνύεται συνεχώς επί του προγράμματος. Έχει γίνει, γι' αυτό μίλησα, ας πούμε, και για τα όρια μιας ιδεολειψίας πια. Το μόνο σας στρατηγικό σχέδιο, το στρατήγημα το οποίο φέρνετε και ξαναφέρνετε, είναι η τήρηση του προγράμματος, ένα νέο ταλμούδ, ένα φετίχ, την ίδια ώρα που δεν μπαίνετε στον κόπο να πείτε ήταν λάθος ή σωστή η συνταγή αυτού του προγράμματος. Όχι αν γίνανε λάθη, αν στο ΕΦΙΕ τόσες εκτάσεις δεν μετρήθηκαν σωστά, πράγματα στα οποία αναφερθήκατε. Σας λέω, θέλω να κάνω μια ακριβή έτσι, αποτίμηση, έστω μεροληπτική, έτσι από την πλευρά. Αλλά στο χοντρό πράγμα. Και γιατί μας ενδιαφέρει να αναφερθείτε σε αυτό, όχι για να αποτιμηθεί
εν ώψη ενδεχομένως εθνικών εκλογών. Μας ενδιαφέρει, κύριε Χαρδούβελη, διότι θα κληθείτε σε λίγους μήνες και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλο το κυβερνητικό επιτελείο να κάνετε την όποια διαπραγμάτευση κάνετε και όπως την κάνετε με τους δανειστές, ας πούμε, εταίρους και τα λοιπά, όπως τους λέτε ή και είναι, για το κρίσιμο ζήτημα του χρέους. Εάν πάτε με αυτές τις θέσεις, αν πάτε με τη στρατηγική την οποία σήμερα, χθες, μας αναλύσατε εδώ πέρα, με τις αποκρύψεις, με τις αποσιωπήσεις, με τις παραδοχές, πώς θα διαπραγματευτείτε, τι θα διαπραγματευτείτε, δηλαδή η μετάφραση των ομιλιών σας εδώ πέρα μέσα, αν πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα σας δουν απέναντί τους να διεκδικείτε το ελάχιστο. Αυτό το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε, ότι ανακουφίζει το χρέος, αλλά εσείς λέτε ότι είναι σοβαρό. Την επιμήκυνση, το σχέδιο 50-50-50, το μικρότερο επιτόκιο, έστω αυτό το σχέδιο. Πώς θα πάτε να το διεκδικήσετε? Ξαναδείτε το τι έχετε πει εσείς και οι άλλοι υπουργοί εδώ πέρα μέσα. Επίσης, δεν έγινε καμία αυτοκριτική, δεν ζητήθηκε συγγνώμη. Διότι, πολύ λίγο κύριε Πρόεδρε, έχουμε 180.000 νέους επιστήμονες, κυρίως επιστήμονες, διότι υπάρχει ένα ευρύτερο κύμα μετανάστευσης τώρα και στο εργατικό δυναμικό, παραδείγματος χάρη από τις κατασκευές, όπου υπάρχει κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών, μέσα στην τριετία στην Ευρώπη. 180.000 άνθρωποι φύγανε, ποιους σώσατε? Ζητάμε συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους, είναι τα παιδιά μας, είναι οι φίλοι μας. Έχουμε κάτι να τους πούμε, πότε θα γυρίσουν πίσω? Έχετε να δώσετε μια πρόβλεψη? Πέραν από τα νούμερα, έχουμε να μιλήσουμε για ανθρώπους καθόλου? Θέλετε να μιλήσουμε για ανθρώπους? Πότε προβλέπετε να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα γυρίσουν, θα ενταχθούν ξανά στο επιστημονικό, στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας? Ξέρετε, μου έλεγε προχθές ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ασχολείται με τον μαρξισμό τελευταία, λέει σε κάθε κρίση, λέει, ξέρεις, καίγονται κεφάλαια. Εντάξει, τα ξέρουμε εμείς αυτά. Με μια διαφορά, ότι τα κεφάλαια αυτά, εν προκειμένου, είναι τα πρώτα δύο κεφάλαια, τα πιο παραγωγικά. Δηλαδή η εργασία, και κατ' επέκταση δεινοπαθούν οι εργαζόμενοι, και δεύτερον το παραγωγικό πλούτο, το παραγωγικό κεφάλαιο της ίδιας της φύσης, των πόρων, ας πούμε, οι οποίοι καταστρέφονται. Άρα λοιπόν, αν είναι μέσα από αυτή την κρίση να κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν και κερδοσκοπούν μέσα στην κρίση, και να χάσουν οι εργαζόμενοι, να χάσει το φυσικό περιβάλλον, να χάσουν τα νιάτα, αυτό είναι μια αποτίμηση η οποία πρέπει να κατατεθεί. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, για σεβασμό για τους υπόλοιπους. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Είπατε στην αρχή της κρίσης, σας εξέφραζε αυτό που υπόθηκε, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Γνωρίζουμε ότι δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Εσείς προσθέσατε κάτι άλλο τώρα, πολύ έτσι, δε προφόντες, έτσι, ότι όλοι μαζί φάγαμε το ξύλο. Λοιπόν, δυστυχώς, όσοι φάγαν τα λεφτά δεν φάγανε ξύλο. Και όσοι δεν φάγανε λεφτά, τρώνε αλίπητο ξύλο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, και να αλλάξει ριζικά. Και σκεφτείτε το καλά. Να είστε καλά.